Θα δούμε τώρα μια νέα έννοια, την έννοια του Limit και Limsup, μιας ακολουθίας, μιας άπειρης ακολουθίας από ενδεχόμενα. Αυτή είναι λίγο μια κάπως πιο δύστροπη έννοια, θέλει λίγο περισσότερη προσοχή στην κατανόησή της. Λοιπόν, ξεκινάμε μια ακολουθία ενδεχομένων εΨΤΖ, τα οποία είναι υποσύλλογα του ρυθμιστικού μας χώρου, του ωμέγα. Το J παίρνει τιμές 1, 2, 3, όλους τους φυσικούς αριθμούς. Είναι μια άπειρη ακολουθία. Και σταθεροποιούμε, σταθεροποιούμε ένα φυσικό αριθμό N. Ένα κεφάλαιο. Λοιπόν, για το N αυτό θα ορίσουμε δύο σύνολα. Ένα με μια ένωση και ένα με μια τομή. Πάμε πρώτα εδώ πέρα. Ποια ένωση είναι αυτή εδώ πέρα? Είναι η ένωση όπου παίρνουμε την ένωση των εΨΤΖ όταν το J παίρνει ποιες τιμές. Μας το λέει αυτή η συνθήκη, όταν το J είναι όλες οι τιμές μεγαλύτερες εσείς του N, δηλαδή N, N συν 1 κλπ. Με λίγα λόγια, αυτό εδώ το σύμβολο που έχουμε δεν σημαίνει τίποτα άλλο, είναι μια συντομογραφία αυτής εδώ της άπειρης ένωσης. Είναι ακριβώς όπως όταν γράφουμε άπειρες σειρές. Είναι μια συντομογραφία. Έχουμε λοιπόν την ένωση των ενδεχομένων εΨΝ και εΨΝ και 1 και εΨΝ και 2. Τι σημαίνει αυτή η ένωση, πώς μπορούμε να το πούμε αλλιώς? Το να ισχύει αυτό το ενδεχόμενο εδώ, το να ισχύει αυτό το ενδεχόμενο, σημαίνει ακριβώς το εξής, ότι ισχύει κάποιο από αυτά εδώ τα ενδεχόμενα που βλέπουμε, δηλαδή από τα εΨΝ, εΨΝ συν 1, εΨΝ συν 2. Αυτό ακριβώς σημαίνει η ένωση. Για να ισχύει η ένωση κάποιων ενδεχομένων, πρέπει να ισχύει κάποιο από αυτά. Ενδεχομένως και περισσότερο από ένα. Αυτή λοιπόν η ένωση σημαίνει ότι ισχύει κάποιο από αυτά τα ενδεχόμενα. Αυτό το σύνολο εξαρτάται από το N. Και θα δούμε σε λίγο, το ονομάσουμε αν. Πάμε τώρα εδώ. Και παίρνουμε την τομή των ίδιων ενδεχομένων, την ονομάζουμε τώρα βν. Έχουμε δηλαδή την τομή του εΨΝ και εΨΝ συν 1 και εΨΝ συν 2. Για J λοιπόν, μεγαλύτερο ίσο του N, παίρνουμε την τομή όλων των εΨΝ J. Τι σημαίνει ότι ισχύει αυτό το ενδεχόμενο? Σημαίνει ότι ισχύει και αυτό και αυτό και αυτό. Ισχύουν όλα τα ενδεχόμενα από ένα σημείο και πέρα. Αυτά λοιπόν είναι τα αν και βν. Τα έχουμε ξαναγράψει εδώ πέρα. Αυτό το αν που σημαίνει ότι, για να το ξαναδούμε, ισχύει κάποιο από τα εΨΝ. Ισχύει λοιπόν κάποιο εΨΝΤ για J μεγαλύτερο ίσο του N. Και αυτό εδώ σημαίνει τι? Ότι ισχύουν όλα τα εΨΝΤ για J μεγαλύτερο ίσο του N. Αυτά είναι τα δύο σύνολα που ορίσαμε αμέσως προηγουμένως. Και τώρα ορίζουμε τα σύνολα που είχαμε πει προηγουμένως ότι θα ορίσουμε, το limsup των εΨΝΤ και το limminf των εΨΝΤ. Ωραία. Τι είναι το limsup, πώς το ορίζουμε με αυτή την ισότητα? Το παίρνουμε να είναι η τομή όλων των αν, για όλα τα n δηλαδή που είναι μεγαλύτερο από το 1. Δηλαδή είναι το σύνολο α1, τομή α2, τομή α3 κτλ. Αν θέλουμε να το γράψουμε και παρακάμπτοντας την ενδιάμεση ονομασία αν, τότε το limsup των εΨΝΤ είναι αυτό εδώ το περίπλοκο, η περίπλοκη τομή από ενώσεις. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει ότι ισχύει το limsup των εΨΝΤ? Για να ισχύει το limsup των εΨΝΤ πρέπει να ισχύουν όλα τα ενδεχόμενα αυτής της τομής. Πρέπει να ισχύει δηλαδή και το α1 και το α2 και το α3. Για να δούμε τι σημαίνει ότι ισχύει το α1, για να το θυμηθούμε, να εδώ το έχουμε γραμμένο, ότι ισχύει κάποιο από τα ε1, ε2 κλπ. Τι σημαίνει ότι ισχύει το α2? Σημαίνει ότι ισχύει πάλι κάποιο από τα ε2 τώρα, ε3 κλπ. Και αυτά και ούτω καθεξής. Το να ισχύει το α3 σημαίνει ότι ισχύει κάποιο από τα ε3, ε4 κλπ. Και θέλω εγώ να ισχύουν όλα αυτά εδώ. Αυτό μου λέει ότι έχω την τομή. Πρέπει να ισχύουν όλα αυτά. Πότε ισχύουν όλα αυτά? Ισχυρίζουμε ότι ισχύει ότι η τομή αυτών των α1 είναι ακριβώς ισχύει όταν είναι άπειρα από τα εΨΝΤ ισχύουν. Για να δούμε. Αν ισχύουν άπειρα από τα εΨΝΤ, τότε ισχύει το α1.
Ισχύει δηλαδή κάποιο από τα ε1, ε2 κλπ. Φυσικά, αφού ισχύουν άπειρα, ισχύει το α2. Ισχύει. Γιατί? Γιατί αφού ισχύουν άπειρα από τα εJ, σίγουρα ισχύει και κάποιο από αυτά που έχω εδώ πέρα, διότι αν δεν ισχύει κάποιο από αυτά που έχω εδώ, τότε θα έπρεπε αναγκαστικά να ισχύουν πεπερασμένο, δηλαδή το ε1. Ομοίως, γιατί ισχύει το α3? Τι σημαίνει ότι δεν ισχύει κάποιο από αυτά εδώ πέρα? Σημαίνει ότι ισχύουν το πολύ 2, τα ε1 και ε2. Το να αρνηθούμε λοιπόν το α3 σημαίνει ότι δεν ισχύει κανένα από αυτά που έχω εδώ στην παρένθεση, αλλά το πολύ πολύ να ισχύει το ε1 και το ε2, το οποίο αντιφάσκει με το ότι ισχύουν άπειρα εJ. Το να ισχύουν λοιπόν άπειρο J, άπειρα από τα εJ, σημαίνει πάει το ότι ισχύει το ενδεχόμενο. Ανάποδα τώρα. Τι σημαίνει ότι ισχύει αυτό το ενδεχόμενο αυτό εδώ? Σημαίνει ότι ισχύει και το α1 και το α2 και το α3. Αυτά εδώ πέρα που βλέπουμε. Όλα αυτά ισχύουν. Μπορούν να ισχύουν πεπερασμένα μόνο από τα εJ? Αν ισχύουν πεπερασμένα μόνο από τα εJ, τότε υπάρχει κάποιος μέγιστος δείκτης J για τον οποίο ισχύει το εJ. Όταν τον ξεπεράσει ο δείκτης του α αυτόν τον δείκτη, πάβει να ισχύουν αυτά που είναι από εκεί και πέρα. Άρα ισχύει και ανάποδη κατεύθυνση. Τι έχουμε δείξει λοιπόν? Έχουμε δείξει ότι το limsup των εJ, ποιο σύνολο είναι, ποιο ενδεχόμενο είναι? Το ενδεχόμενο να ισχύουν άπειρα από τα εJ. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο σύνολο, το limInf των εJ. Το limInf των εJ ορίζεται να είναι η ένωση όλων αυτών. Από εδώ θέλει ένωση. Εδώ θέλει ένωση. Είναι η ένωση όλων αυτών των συνόλων βν που έχουμε ορίσει εδώ πάνω. Και πάλι, αν παρακάμψουμε την ενδιάμεση ονομασία βν, μπορούμε να διαγράψουμε το limInf κατά αυτόν τον τρόπο. Και ισχυρίζουμε ότι αυτό το σύνολο, αυτό το ενδεχόμενο, το limInf των εJ, σημαίνει ακριβώς τι? Ότι ισχύουν τελικά όλα τα εJ. Τι σημαίνει τελικά? Σημαίνει από κάποιο δείκτη και πέρα. Από κάποιο δείκτη και πέρα. Αυτό σημαίνει τελικά. Ωραία. Για να δούμε γιατί ισχύει αυτό. Ας πάμε καταρχήν να αποδείξουμε αυτό εδώ. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ισχύουν τελικά όλα τα εJ και πάμε να δείξουμε ότι ισχύει αυτό εδώ πέρα. Τι σημαίνει ότι ισχύουν τελικά όλα τα εJ? Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος δείκτης μηδέν που όλα αυτά εδώ που βλέπουμε ισχύουν μέχρι το άπειρο. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν τελικά όλα τα εJ. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε με την υπόθεση ότι ισχύουν αυτά εδώ πέρα, τι ισχύει από τα β1, β2, β3 κλπ. Ισχύει το β1. Τι σημαίνει ότι ισχύει το β1? Σημαίνει ότι όλα τα εJ από το ε1 και πέρα ισχύουν. Για να τα γράψουμε εδώ πέρα. Το β1 σημαίνει αυτό εδώ ακριβώς. Λοιπόν, ότι ισχύει, το β1 δεν σημαίνει ότι ισχύουν όλα τα εJ. Εγώ ξέρω ότι ισχύουν αυτά εδώ. Μπορώ να συμπεράνω ότι ισχύει το β1? Όχι ενδεχομένως, όχι απαραίτητα. Ομοίως και για το β2, που είναι αυτό εδώ το σύνολο. Ούτε γι' αυτό μπορώ να το συμπεράνω. Όμως μπορώ να το συμπεράνω για αυτό εδώ το σύνολο. Το β0, που είναι αυτό εδώ. Το ε0, το μη, ε0 συν 1, το μη κλπ. Ισχύει το β0 βεβαίως, διότι ισχύουν όλα αυτά. Να το, εδώ πέρα το έχω αποθέσει. Το β0 λοιπόν ισχύει, άρα ισχύει και η ένωση όλων αυτών. Για να ισχύσει η ένωση των ενδεχομένων, αρκεί να ισχύσει ένα από αυτά. Και να το, το βρήκαμε το ένα. Άρα λοιπόν, αν ξέρω κάτι τέτοιο, όπως αυτή εδώ η υπόθεση, συμπεραίνω αμέσως ότι ισχύει το limInf. Πάμε να υποθέσω ότι ισχύει το limInf, να δούμε προκύπτει η ανάποδη συναπαγωγή. Ωραία, τι σημαίνει ότι το β1 ένωση β2 ένωση β3 κλπ. Ισχύει? Σημαίνει ότι ισχύει κάποιο από τα βτζ. Έστω το β εδείκτη κάποιο είναι 0. Μα τι σημαίνει ότι ισχύει το β0? Σημαίνει ακριβώς ότι ισχύουν
όλα αυτά. Γιατί το β είναι 0, να το πως το ορίζεται. Να το, εδώ πέρα το έχω. Και αφού ισχύουν όλα αυτά, υπάρχει λοιπόν κάποιο 0, πέρα από το οποίο ισχύουν όλα. Μα αυτό ακριβώς λέει και το δεξιμέλος, ότι ισχύουν τελικά όλα τα εψιλον j. Και πάμε τώρα να δούμε μια εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ποιο είναι το πείραμά μας? Ρίχνουμε ένα νόμισμα άπειρες φορές. 1, 2, 3 άπειρες φορές. Τα αποτελέσματα, άμα τώρα ο δημοτικός χώρος ω, αποτελείται από όλες τις ακολουθίες που περιέχουν τα αποτελέσματα των ρήψεων. Οι ακολουθίες αυτές είναι άπειρες. Το κάθε αποτέλεσμα λοιπόν του πειράματος είναι μια άπειρη ακολουθία από Κ ή Γ. Αυτά είναι τα αποτελέσματά μας. Εδώ θέλει λίγη προσοχή, διότι αντίθετα με ό,τι έχουμε πει ότι θα κάνουμε γένη, αυτό το σύνολο είναι υπεραριθμίσιμο. Υπεραριθμίσιμο. Το οποίο δεν θα μας ενοχλήσει σε τίποτα στο παράδειγμα μας, άρα καλό να το έχουμε υπόψη μας. Οι ακολουθίες λοιπόν, οι άπειρες ακολουθίες από Κ ή Γ είναι ένα υπεραριθμίσιμο σύνολο. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν έχει καμία σημασία για το παράδειγμα μας. Λοιπόν, και ορίζουμε τα εξής ενδεχόμενα εψιλον j. Το εψιλον j σημαίνει ακριβώς ότι στην j ως τη ρήψη φέρνουμε κορώνα. Δηλαδή ότι το χι j, που συμβολίζει το αποτέλεσμα της j ως τη ρήψης, είναι το κάπα. Αυτά είναι τα ενδεχόμενα μας. Και ορίζονται για json 1, json 2, json 3 κλπ. Για όλα τα j, όλους τους φυσικούς αριθμούς. Τι σημαίνει τότε το limit των εψιλον j? Με βάση την προηγούμενη μας ερμηνεία, αυτή είναι εδώ, το limit, να το δω κάτω, σημαίνει ότι ισχύουν τελικά όλα τα εψιλον j. Τι σημαίνει ότι ισχύουν όλα τα εψιλον j? Τελικά, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια χρονική στιγμή πέρα από την οποία ισχύουν όλα τα εψιλον j. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει κάποια χρονική στιγμή πέρα από την οποία φέρουμε συνέχεια κορώνα. Φέρουμε συνέχεια κορώνα λοιπόν από κάποιο χρόνο και πέρα. Αυτή είναι η ερμηνεία του limit. Και πάμε να δούμε την ερμηνεία του limit. Limsup των εψιλον j, ποιο σύνολο είναι? Το limsup σημαίνει ότι ισχύουν άπειρα από τα εψιλον j. Ωραία. Τι σημαίνει ότι ισχύουν άπειρα από τα εψιλον j? Σημαίνει ακριβώς ότι φέρουμε άπειρες φορές κορώνα. Αυτή είναι η ερμηνεία. Να κάνω εδώ πέρα μια τελευταία παρατήρηση, ότι όποια και να είναι τα εψιλον j, όχι μόνο σε αυτό το παράδειγμα, ισχύει πάντα ότι το limit των εψιλον j, από το ενδεχόμενο, περιέχεται στο limsup. Σε αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί? Τι σημαίνει ότι ισχύει το limit των εψιλον j? Σημαίνει ότι από κάποια χρονική στιγμή και πέρα ισχύουν όλα τα ενδεχόμενα εψιλον j. Μα άμα ισχύουν όλα από μια χρονική στιγμή και πέρα, σημαίνει σίγουρα, συνεπάγεται μάλλον σίγουρα, ότι ισχύουν και άπειρα. Άρα αν ισχύει αυτό το ενδεχόμενο, έπεται και αυτό. Οπότε αυτό σημαίνει τι? Ότι το ενδεχόμενο αυτό περιέχεται στο ενδεχόμενο κίνο. Αν λοιπόν ένα αποτέλεσμα τέτοιο του δημοτικού μας χώρου ανήκει σε αυτό το ενδεχόμενο, τότε ανήκει και σε αυτό. Αυτό ακριβώς σημαίνει ο εγκλισμός.